Μόσχα κάνει πράξη την απειλή της και κλείνει τη στρόφιγγα σε Πολωνία και Βουλγαρία που αρνούνται να πληρώνουν σε ρούβλια. The stopping of supplies by Gazprom is a breach of the contract and blackmail. We will not give in to this racketeering. We have received threats from the Russian Federation, from Gazprom. Η Gazprom έχει ενημερώσει τη Βουλγαρία και την Πολωνία για την αναστολή της παροχής φυσικού αερίου από τις 27 Απριλίου, όσο του γίνουν οι πληρωμές, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο διάταγμα. We will be able to protect our economy, protect households and Poles against such a dramatic step by Russia. Αν και συνεπεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του Απριλίου και η Βουλγαρία μένει εκτός ρωσικού φυσικού αερίου. Μουμέντα, πρόνια γάς εισπόζω πόλωτσικ του πολιτικού и икономическо оръжие в формат на водената война, а не правно-търговско отношение. Το ρωσικό εκβιασμό καταγγέλει Ευρώπη και ετοιμάζει ενιαίο μέτωπο αντίδρασης. Today the Kremlin failed once again in his attempt to sow division among member states. The era of Russian fossil fuel in Europe is coming to an end. The latest aggressive move from Russia is another very stark reminder that we need to work with reliable partners and build our energy independence. Η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος ενεργειακός προμηθευτής και δεν συμμετέχει σε εκβιασμούς. Αξιόπιστη σε όσους επιλέγουν να κάνουν ό,τι προστάζει το Κρεμλίνο. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με άλλες χώρες που είναι μη φιλικές προς εμάς. Το μπλόκο στη Σόφια δημιουργεί φόβους για ντόμινο, καθώς το ρωσικό αέριο φτάνει σε Ουγγαρία και Σερβία μέσω Βουλγαρίας. Irányába, tehát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiség lenemszállítása, az nem jelenti a Bulgárián keresztüli tranzit. Προμηθευόμαστε φυσικό αέριο μέσω του Βαλκανικού αγωγού σε κανονικές συμφωνημένες ποσότητες 6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Σε ρωσική προπαγάνδα αποδίδει ο Αυστριακός καγκελάριος στα δημοσιεύματα που τον έφερναν έτοιμο να πληρώσει σε ρούβλια. Πριν αρχίσει να διαδίδεται περαιτέρω η προπαγάνδα της Ρωσίας με fake news, η Αυστριακή OMV θα συνεχίζει να πληρώνει σε ευρώ την παροχή αερίου. Θα μείνουμε πιστοί στις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Τελεία και παύλα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, 4 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ενδώσει στον εκβιασμό του Πούτιν, πληρώνοντας σε ρούβλια, και άλλες 6 έχουν ήδη ανοίξει λογαριασμό στην Gazprom Bank. Can you tell us if such a move, should it be happening by European Union-based companies, would in fact constitute a violation of EU sanctions? Our guidance here is very clear. To pay in rubles, if this is not foreseen in the contract, to pay in rubles is a breach of our sanctions, so a high risk for the companies. Η κίνηση αυτή της Ρωσίας να σπάσει τους όρους των συμβολέων και να εκβιάσει τη Δύση θα αποτελέσει το επίκεντρο της συζήτησης στην επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, αλλά και την επιβολή ενός έκτου πακέτου κυρώσεων.